Καλησπέρα και πάλι. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα επίπεδα, μια πολύ βασική έννοια και τεχνική, τεχνική για την επεξεργασία εικόνας γενικά. Θα το δείξουμε πώς θα γίνει αυτό στο PixelRX, αλλά γενικά ισχύουν αυτά σε όλα σχεδόν τα λογισμικά επεξεργασίας εικόνας. Ας ανοίξουμε έτσι μια οποιοδήποτε εικόνα. Ας πούμε αυτή είναι εδώ. Παρόλο που έχω μόνο μία εικόνα, έχω πάντα ένα τουλάχιστον επίπεδο, όπως βλέπω εδώ δεξιά. Και αν, για παράδειγμα, φορτώσω μία νέα εικόνα από εδώ, από το προστίκι πολυμέσων, ας βάλω, ας πούμε, αυτήν εδώ την εικόνα, βλέπουμε ότι το δεύτερο στοιχείο που πρόσθεσα, η δεύτερη εικόνα, έχει μπει ως ένα δεύτερο επίπεδο πάνω από την αρχική μου εικόνα. Ας βάλουμε ακόμα μία. Ωραία, τώρα έχω μια τρίτη εικόνα που έχει μπει ως ένα τρίτο επίπεδο. Τα επίπεδα με βοηθούν να κάνω πολλά πράγματα, να συνθέτω εικόνες από πολλές διαφορετικές εικόνες και να κάνω και διάφορα εφέ μιξάροντας όπως θα δούμε αργότερα κάθε επίπεδο. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε για αρχή είναι ότι πώς αλλάζω τη θέση. Πολύ απλά κάθε επίπεδο μπορώ να το επιλέγω, να το μετακινώ, να το μεγαλώνω και να το περιστρέψω από εδώ από τις λαβίδες. Και ένα πολύ σημαντική έννοια είναι η θέση που έχει κάθε επίπεδο. Τα επίπεδα διατάσσονται από κάτω προς τα πάνω, οπότε αυτό εδώ που βρίσκεται πάνω-πάνω στην κορυφή, καλύπτει αυτό που βρίσκεται από κάτω του. Μπορώ όμως να αλλάξω τη θέση τους εάν μετακινήσω ένα επίπεδο και το βάλω από κάτω ή μπορώ να το κάνω και το πρώτο επίπεδο. Όμως τώρα που είναι κάτω-κάτω το καλύπτει το μεσαίο που είναι και μεγαλύτερο. Και κάπως έτσι αλλάζω τη σειρά και τη διάταξη. Εκτός από αυτό σε κάθε επίπεδο μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα που έχει εδώ, να αλλάξω την αδιαφάνειά του, όπως έχει εδώ με την γραμμή αυτή εδώ, και την, τον τρόπο που θα γίνει η μίξη του επίπεδου, με αυτό μπορώ να κάνω κάποια εφέ, δηλαδή έχει διάφορα τρόπους οι οποίοι γίνεται η μίξη, Και όταν δουλεύω με επίπεδα, πολλέ φορέ δεν θέλω να, κάποιο επίπεδο, θέλω να παραμείνει στη θέση του να μην το μετακινώ κατά λάθος. Τότε μπορώ να το κάνω από εδώ να το κλειδώσω. Οπότε δεν μπορώ να το μετακινήσω και με τον ίδιο τρόπο να το ξεκλειδώσω. Ή αν θέλω να μην φαίνεται για κάποιο λόγο γιατί δουλεύω σε κάτι άλλο ή θέλω να δω πώς ήταν πριν και πώς έγινε μετά, ένα επίπεδο μπορώ να το κρύψω με το κουμπάκι εδώ το ματάκι που έχει είτε και από εδώ πέρα που λέει κρυφό και ορατό. Η άλλη λειτουργία είναι μπορώ ένα επίπεδο να το συγχωνεύσω με το παρακάτω του ας το δείξουμε με αυτό εδώ τώρα το πήγα στη μέση εάν πατήσω αυτό το κουμπάκι που λέει συγχώνευση τα δύο επίπεδα θα γίνουν ένα. Τώρα έχω ένα επίπεδο. Ας το κρύψω λοιπόν αυτό εδώ. Όχι αυτό. Να κρύψω. Ναι αυτό εδώ. Τώρα τα δύο επίπεδα γίναν ένα. Αλλά εγώ θα το αναιρέσω αυτή τη φορά. Η συγχώνευση είναι μια τεχνική την οποία την κάνω συνήθως όταν έχω ολοκληρώσει αυτό που θέλω να κάνω και θέλω να κάνω κάποιο μια επεξεργασία, ένα εφέ που θα μπει σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά μπορώ να, να, κάνω, να διπλασιάσω, να κάνω αντίγραφο πολύ εύκολα ενός επίπεδου με το κουμπάκι εδώ που λέει διπλότυπο. Κάνει ένα αντίγραφο το οποίο είναι ακριβώς πάνω από το προηγούμενο, άρα θα σύρω εγώ για να εμφανιστεί. Και μπορώ με το κουμπάκι εδώ να διαγράψω ένα επίπεδο. Τώρα, μια Άλλη πολύ βασική έννοια είναι όταν δουλεύω με επίπεδα, κάθε φορά αν πάνω κάνω κάποιες αλλαγές, για παράδειγμα θέλω να, να εφαρμόσω ένα εφέ σε, αυτή, σε αυτό εδώ το επίπεδο, π.χ. Στα, στα χρώματα, βλέπετε ότι οι αλλαγές αυτές που κάνω εφαρμόζονται όχι σε όλη την εικόνα, άρα μόνο στο επίπεδο που έχω επιλέξει. Άρα λοιπόν... Πρέπει να προσέχω ποιο έχω επιλεγμένο κάθε φορά για να μην κάνω αλλαγέ χωρί λόγο. Αν θέλω να κάνω λοιπόν μια αλλαγή στο πρώτο επίπεδο, το επιλέγω κανονικά από κάτω. Τώρα είδαμε και σε προηγούμενο μάθημα ότι όταν βάζουμε ένα κείμενο, ας πούμε αυτό εδώ, το μεγαλώσω και λίγο, ακόμα και το κείμενο είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπαίνει ως επίπεδο στο βάλω πιο πάνω το ίδιο γίνεται αν βάλω κάποιο στοιχείο κάποιο από αυτά που έχει τα, γραφικά που υπάρχουν εδώ και αυτά θα μπουν ως αντικείμενα όμως προσέξτε ότι κάποιες λειτουργίες όπως για παράδειγμα το ρετουσάρισμα δεν εφαρμόζονται σε αυτά του τις εικόνες για να το κλείσω λοιπόν αυτό εδώ τώρα και αφού δείξαμε τα βασικά για τα επίπεδα, ένας άλλος τρόπος για να εισάγουμε λοιπόν επίπεδα είναι με το κουμπάκι αυτό εδώ, γιατί μας δίνει και κάποιες εξτρά επιλογές. Μπορούμε να βάλουμε εικόνα όπως κάναμε και πριν, αλλά έχουμε και το λεγόμενο πλαίσιο, το οποίο είναι ένα κουτάκι, το οποίο ορίζω εδώ ποια εικόνα θα βάλω. Ας βάλω λοιπόν ένα Πάω στο εικόνες. τώρα δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό. Αν όμως εδώ επιλέξω αυτό το επίπεδο που είναι με πλαίσιο, εδώ μου έχει μια επιλογή να αλλάξω το σχήμα. Έχω διάφορα σχήματα. Μπορώ να αλλάξω το σχήμα του πλαισίου. Και η άλλη επιλογή είναι, εντάξει έχουμε κείμενο, μπορώ να βάλω κάποιο σχήμα γεωμετρικό, ορθογώνιο ή κύκλος ή κάποιο άλλα από τα έτοιμα σχήματα που είναι τα ίδια με τα σχήματα πλαισίου από ό,τι βλέπω. Να αλλάξω και το χρώμα τους, να βάλω περίγραμμα και σκιά. και άλλο είδους έχω να βάλω και το άδειο επίπεδο το οποίο είναι απλά λευκό άδειο επίπεδο μόνο με διαφάνεια το οποίο χρησιμοποιώ για να βάλω μέσα άλλα αντικείμενα Όμω τώρα θα το διαγράψω και όπως είδαμε μέχρι τώρα με τα επίπεδα μπορώ να συνθέτω σύνθετες εικόνες βάζοντας πολλές διαφορετικές και ξεχωριστές αλλά έχουν και μια άλλη λειτουργία για τους πιο επαγγελματίες αλλά μπορείτε και εσείς κάποια απλά βασικά Μπορούμε να κάνουμε κάποιες λεγόμενες μίξεις, τα λεγόμενα overlay. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Να βρω ένα λεγόμενο overlay, δηλαδή να βάλω κάποια άλλη εικόνα πάνω στη δικιά μου, αλλά να γίνει με κάποια είδους επικάλυψη και να γίνει κάποιο εφέ. Ας πούμε με αυτήν εδώ την εικόνα, αν τη βάλω εδώ και όμως τη μεγαλώσω για να πιάσει όλο το χώρο. Και βλέπουμε εδώ ότι αν αλλάξω κάπως την αδιαφάνεια και τη λειτουργία μίξη, έχω διάφορα εφέ. Γίνεται αυτόματα με μια απλή εικόνα. Α κρύψω λίγο εδώ την, Με μια απλή εικόνα την οποία τη βάζω πάνω από την αρχική μου και με τη λειτουργίες μίξης γίνεται ένα πολύ εντυπωσιακό εφέ. Στην τα πιο πολλά εφέ που βλέπετε εδώ γίνονται με κάποιο λεγόμενο overlay. Αυτά λοιπόν για τα επίπεδα, μια πολύ βασική τεχνική. Θα χρειαστεί να κάνετε εξάσκηση από μόνοι σας λίγο για τα βασικά και μετά σιγά σιγά θα εξοικειωθείτε. Σας ευχαριστώ.